πάμε σε ένα θέμα ιατρικό, γιατί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ατόμων με Διαβήτη κάνει ενημερώσεις σε σχολεία και μικρούς μαθητές για τον διαβήτη, για το τι πρέπει να προσέχει. Και όπως θα μας πει εδώ η κυρία Βακάλη που είναι μαζί μας στο στούντιο, εν έτη 2019 και ακόμα υπάρχει το στίγμα εντός εισαγωγικών για τους ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη. Ελένη Βακάλη, γιατρός και πάσχουσα. Και πάσχουσα, ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι. Να μας πείτε λίγο για τη δράση σας, τι κάνετε. Λοιπόν, η Ποσασδία έχει οργανώσει φέτος για πρώτη φορά ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο αποσκοπούμε να γίνει θεσμός. Πηγαίνουμε στα σχολεία και χρησιμοποιούμε ουσιαστικά εντός εισαγωγικών τα παιδιά που είναι ο πυρήνας της οικογένειας και το πιο δυναμικό κομμάτι της, ως μέσο εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλης της οικογένειας αλλά και ευαισθητοποίησης. Στόχος μας είναι να έρθουν τα παιδιά σε μια επαφή με τον υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος αφορά και στην υγιεινή διατροφή και στην άσκηση, και να μάθουν και λίγα πράγματα για μια νόσο που αποτελεί πανδημία με βάση τα δεδομένα της IDF στις μέρες μας. Αυξάνονται οι αριθμοί, μεγαλώνουν. Ναι, σαφώς καθημερινά και δυστυχώς προβλέπεται ότι ακόμα τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν περισσότερο. Έχει αιτιολογία αυτό πριν φτάσουμε στο σύμπτωμα? Η αύξηση. Είναι πολλαπλοί οι λόγοι που οδηγούμαστε σε αύξηση. Σίγουρα έχουμε να κάνουμε με τον τρόπο ζωής μας, ο οποίος υπαγορεύεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολλούς φορείς της καθημερινότητας που μας βάζουν στο μοτίβο ότι ο άνθρωπος για να περνάει καλά πρέπει να τρώει και να κάθεται και να μην κινείται. Παίρνουμε το αυτοκίνητο, δεν παίρνουμε το λεωφορείο ή τρώμε συνήθως έξω από το σπίτι μας, το σπίτι δεν προσέχουμε. Άρα ο σύγχρονος περιοριστικός τρόπος ζωής, καθιστική ζωή, ανθυγιεινό φαγητό. Και είναι ο βασικός παράγοντας. Οπότε αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που λέτε στους μαθητές. Προσέχουμε τι τρώμε, κάνουμε, γυμναζόμαστε. Να το πούμε και από εδώ. Που μας παρακολουθούν, να ξέρουν και οι οικογένειες, οι γονείς, έτσι λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουν. Το που λέμε και στα παιδιά είναι ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής καταρχάς μας αφορά όλους. Είτε έχουμε κάποια νόσο, είτε δεν έχουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται σε ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή ασθενείς για κάποιο λόγο. Και ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι δύσκολο ουσιαστικά, ειδικά όσο πιο μικρές είναι οι ηλικίες, είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται. Οπότε αν μπει στην καθημερινότητά μας, είναι απλό. Εμάς μας φαίνεται δύσκολο γιατί έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Είναι λοιπόν θέμα επιλογών. Και δείχνουμε και λέμε και στα παιδιά ότι οι επιλογές μας είναι απλές, καθημερινές, είναι δίπλα μας, μπορούμε να τις βρούμε παντού. Αρκεί να διαλέξουμε στη διατροφή μας να φάμε φρούτα, να φάμε λαχανικά, να φτιάξουμε το καλατσιό στο σπίτι, να φτιάξουμε ένα νόστιμο γεύμα το βράδυ μαζί με τους φίλους μας. Και επίσης να μην περιοριζόμαστε σε διασκέδαση μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, με τάμπλετ, με κινητά, αλλά να μπορούμε να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε ό,τι μας κινητοποιεί και μας σηκώνει από τον καναπέ, που όπως μου αρέσει να λέω, είναι φλεγμονή. Εσείς, κυρία Βακάλη, γιατί μιλήσατε για στίγμα? Διότι δυστυχώς στην καθημερινότητά μας τα άτομα με διαβήτη πολλές φορές αντιμετωπίζουμε όχι από κακία τις περισσότερες φορές, αλλά ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να απευθυνθούν. Παράδειγμα, να σας πω. Είναι πολύ συχνό να ακούσει κανείς «Α, έχεις διαβήτη, κάνε να το φας αυτό». Ή ένα άτομο στην εργασία του να θεωρήσουν ότι είναι λιγότερο ικανό από κάποιον άλλον επειδή έχει να ασχοληθεί και με τη θεραπεία του πέρα από τη δουλειά του. Τα βιώνετε στην καθημερινότητά σας, τα μέλη, ας πούμε, της ομοσπονδίας? Τα βιώνουμε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι με το διαβήτη. Δηλαδή, τα ποσοστά, μάλιστα, για τα οποία μιλούν οι μελέτες, είναι 52% στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 και 76% στα άτομα με διαβήτη τύπου 1. Είτε στους γονείς των παιδιών με διαβήτη τύπου 1. Φαντάζομαι ο λόγος είναι η άγνοια των άλλων. Δεν ξέρουν, οπότε θεωρούν ότι πρέπει να ρωτήσουν. Μάθεια. Να φαντάζονται ότι φέρνει σε δύσκολη θέση έναν. Ασθενή, λέγεστε. Ασθενείς, είμαστε ασθενείς, ναι. Είμαστε άτομα που ζούμε με σακχαρώδη διαβήτη. Κατά την ιατρική μου ιδιότητα, εγώ ασθενής μας λέω. Η διαδικασία που ακολουθείτε ως προς το πεδίο της δράσης σας, ποια είναι για τα σχολεία? Το λέω γιατί μπορεί να μας ακούνε κάποιοι που να είναι είτε γονείς είτε εκπαιδευτικοί και να θέλουν να συμμετάσχουν, να επικοινωνήσουν μαζί σας, να μπορούν να ενημερωθούν γι' αυτό. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς γίνεται η δράση σας, να ενημερώσουμε και αν μπορεί κάποιος, έτσι και θέλει, να μπορεί να συμμετάσχει, να ενημερωθεί και με ποιο τρόπο? Η δράση μας αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί υπήρχαν κάποιες δυσκολίες με τα δημόσια από τους ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με αυτό το τομέα. Με εξετάζει τώρα αυτό. Τι δυσκολίες υπάρχουν?
πείτε αν μου. Θέλετε να. Γραφειοκρατικές, όχι θέλω. Θέλω πάρα πολύ, γιατί σε αυτόν τον τόπο επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να πάμε λίγο μπροστά. Γραφειοκρατικές δυσκολίες. Γραφειοκρατικές δυσκολίες κατά κύριο λόγο. Άρα εμπόδια με λίγα λόγια. Ναι. Ήταν αρκετά μεγάλη διαδικασία, αλλά γι' αυτά είναι πιο, καλά, πιο σωστά αρμόδιος να σας μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ωραία, ωραία. Το κρατάμε, το κρατάμε και θα το κάνουμε και θα παρέμβουμε κιόλας όπου χρειαστεί, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Συνεχίζουμε. Για τα ιδιωτικά, λοιπόν. Λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 7 ιδιωτικά σχολεία στη δράση μας και εμείς πηγαίνουμε στο σχολείο στα πλαίσια του μήνα εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το σακαρόδι διαβήτη, ο οποίος έχει καθιερωθεί να είναι ο Νοέμβριος. Και μιλάμε στα παιδιά, όπως σας είπα, για όλα αυτά τα ωραία. Και στο τέλος, η δράση κορυφώνεται στις 23 και 24 Νοεμβρίου, όπου έχουμε το τουρνουά μπάσκετ με challenges, με τελικό και ημιτελικό που παίζουν τα παιδιά. Πολύ και ωραία. Άλλοι 4 αθλητικοί σύλλογοι, και ο οποίος πραγματοποιείται στο Eurohoops Dome στην Κηφισιά. Εξαιρετικά. Ευρώτα 24. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάσχει από κάποια μορφή διαβήτη και να μην το έχει εντοπίσει? Δηλαδή, ποια είναι τα σημάδια που θα τον οδηγήσουν στον γιατρό του? Αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι, να σκεφτείτε, κοντά στο 40%. Που δεν το γνωρίζουν. Που δεν το γνωρίζουν ήδη. Μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε κληρονομικές μορφές διαβήτη, οι οποίες εμφανίζονται εκγενετής και άρα τις βρίσκουμε κατευθείαν. Mm-hmm. Τύπου 1 διαβήτης, ο οποίος είναι ο αυτοάνωσος και συνήθως εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες. Οπότε και αυτό εμφανίζεται με τα γνωστά συμπτώματα εντός εισαγωγικών, τα οποία είναι η πολυδιψία, πολυουρία, πολυφαγία και απώλεια βάρους. Και υπάρχει και ο τύπου 2 διαβήτης, ο οποίος δυστυχώς δεν μας δίνει κάποια συμπτωματολογία, οπότε να απευθυνθεί ο ασθενής στο γιατρό και να πει φοβάμαι μήπως έχω κάτι. Το πιο συχνό για να βρούμε έναν διαβήτη τύπου 2 είναι ένα μέσο εξετάσεων ρουτίνας. Και για τα παιδιά, είναι πιο δύσκολο να το διαπιστώσουμε στα παιδιά, επειδή τα παιδιά πίνουν πολύ νερό, διψάνε ή έχουν συμπτώματα τα οποία ίσως να μην μας κινήσουν την περιέργεια? Τα παιδιά δυστυχώς είναι η πιο επίφοβη κατηγορία και είναι ο λόγος που φτάνουν πολλές φορές σε αρκετά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουμε στο νου μας τη συμπτωματολογία, η οποία, όπως σας είπα, είναι όλα αυτά. Είναι πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία και απώλεια βάρους. Και συνδυαστικά αυτά. Συνδυαστικά, ναι. Και ο πόνος στην κοιλιά καμιά φορά δεν είναι και τόσο αθώος. Οπότε καλά κάνουν οι μανούλες και φοβούνται. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δράση σας. Συνέχεια στη δράση σας. Και πριν φύγετε, εγώ κοιτώντας την κάμερα, να πω στην Υπουργό την κυρία Κεραμέως και την Υφυπουργό την κυρία Ζαχαράκη, επειδή από εδώ ξεκινήσαμε μια κουβέντα και δεν θα τη σταματήσουμε. Εάν οποιοδήποτε έχει και θέτει γραφειοκρατικά ή άλλου είδους εμπόδια στο να αναπτύσσονται τέτοιου είδους δράσεις στα δημόσια σχολεία, παρακαλώ να το κοιτάξετε, γιατί θα το κοιτάξουμε εμείς και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο αν θα το κάνουμε εμείς. Καλά, γι' αυτό καλό είναι να λυθεί το πρόβλημα. Το λέω, ξέρω ότι ακούνε, γι' αυτό το λέω. Και οι άνθρωποι δηλαδή που είναι στο Υπουργείο και συνεργάτες θα το πείτε, γιατί διαφορετικά θα μας βρείτε μπροστά και θα το λύσουμε εμείς. Καλό να το λύσετε μόνοι σας πριν το λύσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.